Το Υπουργείο Υγεία προκαλεί σοβαρή βλάβη στην υγεία. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Καρκινοπαθεί στο νοσοκομείο του Ρίου αναβάλουν τι χημειοθεραπείες του επειδή η εταιρεία σταμάτησε λόγω οφειλών σε αυτή. Να χορηγεί το κατάλληλο φάρμακο. Η έλλειψη αυτή είναι καταρχήν προσωρινή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι... πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει το θέμα αυτό. Ωστόσο, όμω, μα δημιουργεί ιδιαίτερα στου ασθενεί ένα πρόβλημα διότι είναι προγραμματισμένα ραντεβού τα οποία ακυρώνονται και επανέρχονται αργότερα στο νοσοκομείο για να κάνουν τη θεραπεία του. Σύμφωνα με καταγγελίε ασθενών, η θεραπεία του λεμφώματος αναβάλλεται λόγω τη έλλειψη του συγκεκριμένου φαρμάκου που γνωστή η φαρμακευτική εταιρεία σταμάτησε να χορηγεί από τι 15 Φεβρουαρίου. Πώ έτσι θα μα αφήσουν χωρί γιατρού και χωρί εξετάσει, τώρα τα κόψαν όλα από το βιβλιάριο. Τι θα κάνουμε, θα, φύγουν και από τα... θα φύγουμε και από το νοσοκομείο, θα πεθάνουμε. Παρουσιάζεται μια έλλειψη σε κάποια φάρμακα τα οποία χορηγούνται σε ογκολογικούς ασθενείς, έτσι, σε θεραπείες συντήρηση. Σύμφωνα με τους καθηγητές του νοσοκομείου, εάν αλλάξει το φάρμακο, τότε οι χημειοθεραπείες θα πρέπει να γίνονται με παλαιότερα φάρμακα περασμένων ετών, τα οποία όμως προκαλούν σοβαρές παρενέργειες. Από μεριά μα έχουν γίνει οι ενέργειε που πρέπει να γίνουν ώστε το πρόβλημα αυτό να ξεπεραστεί με τι συγκεκριμένε εταιρείε και νομίζουμε ότι και οι εταιρείε από τη μεριά του, δείχνοντα και τη δική τους, το δικό του πρόσωπο το κοινωνικό απέναντι στο θέμα αυτό, νομίζω θα ανταποκριθούν και δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα στο μέλλον. Για το θέμα, ζητείται η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να δοθεί λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που έχει ανακύψει.